πόσο λες άξια υπάρχει αυτό που υπάρχει, έτσι, για όλες τις πλευρές, τότε θα μπορείς να το γεύεσαι. Και με αυτό θα κλείσουμε τώρα, πρόσεξε, όταν σου προσφέρεται το 5, έτσι, και εσύ για κάποιο λόγο ζητάς 6, θα πονάς. Όταν είσαι ευγνώμων το 5 για το 5, πάντα θα έχεις την πληρότητα για το 5. Να σου το πω αλλιώς, όταν σου δίνουν ένα αμάξι και εσύ δεσκότερο, δεν σου αρέσει. Όταν όμως το αμάξι, το ευχαριστηθείς για αμάξι, θα σου αρέσει. Ναι ή όχι. Άρα λοιπόν, όταν σου παρέχεται ένα αμάξι, μην το βαφτίζεις κότερο. Εσύ θα πονέσεις. Έτσι δεν είναι. Άρα δικαιολόγησε ότι να σου παρέχεται αμάξι, χρησιμοποιήσει το αμάξι. Ούτε να το χρησιμοποιήσει σαν κότερο. Πάλι δεν θα πλέψει, θα βουλιάξει. Καταλαβες. Άρα όταν δεν το αποδέχεσαι, γιατί την μπερδεύουν πολύ, δεν ξέρω τι σημαίνει ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη σημαίνει το αμάξι για αμάξι, το 5 για 5, το 3 για 3, το 10 για 10. Δεν σημαίνει, εντάξει, έχω το αμάξι αλλά θέλω κότερο, αλλά μην είμαι και ο αχάριστος. Καμία σχέση, αυτό δεν είναι ευγνωμοσύνη. Αυτό είναι δικαιολογία. Ότι και καλά είσαι ευγνώμων. Ο ευγνώμων να χαίρεται το 5 για 5. Να μην σχετίζει το αμάξι με το κότερο καμία φορά. Ναι ή όχι. Αυτό είναι πραγματική ευγνωμοσύνη. Και όμως πες ότι κάνουνε, πάλι κοροϊδεύουν τον αυτούς. Γιατί δεν το έχουν αναλύσει. Γιατί δεν πάνε με ζητήσουν μηχανικά. Κάπου τα ακούσανε, ευγνωμοσύνη, μιλάνε με έννοιες που δεν ξέρουν. Και να τις πω πόσο απλό πράγμα είναι. Όταν λοιπόν το 5 για το 5, τότε αν μάθεις ευγνώμων με το παιδί σου, με την κατάστασή σου, με τη γυναίκα σου, με τη δουλειά σου, ξέρεις πόσο ωραίος θα είσαι τότε. Κοίταξε πόσο όλα τα πράγματα ξαφνικά θα έρθουν σε κατάσταση ηρεμίας και σχέσεις κανονικής δίπλα σου. Θα φύγουν αυτά που είναι για τη δουλειά μου, την πληρώνω με πολύ, δεν κάνω αυτό, δεν κάνω αυτό. Είναι τη γυναίκα μου, δεν με αγαπάει πολύ, της δίνω τόσα. Αυτό κάνω με τη δουλειά μου, με τη σχέση μου, με το φίλο μου, με το δε. Θα δεις πως θα είναι τα κομμάτια, το 5, το 5, το 3, 3, το 3, 3. Οκ, φίλε.